Ήταν το 8ο τουρνουά Αγίας Μαρίνας. Για 8η συνεχόμενη χρονιά πλέον είναι θεσμός το τουρνουά. Για 8η χρονιά καταφέραμε και υλοποιήσαμε δύο μέρες ένα τουρνουά με 10 ομάδες, συμμετοχή 10 ομάδων. Υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την παρουσία του προπονητή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Αντρέα Ντρενόβα, ήρθε εδώ, μας βοήθησε πολύ στο οργανωτικό κομμάτι, μας βοήθησε πολύ στο τεχνικό κομμάτι. Κάναμε κάποιες σεμινάρια στους προπονητές, σεμινάρια προπονητικής φύσεως. Ήταν ένα τουρνουά που χάρηκαν τα παιδιά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, μια γιορτή. Μια διήμερη γιορτή. Η γιορτή συνεχίζεται και τώρα, από ό,τι βλέπετε εδώ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την αντρική ομάδα. Αυτό θέλουμε στον χώρο που εργαζόμαστε, που προσπαθούμε. Δεν εργαζόμαστε, προσπαθούμε, σπαταλάμε το χρόνο της οικογένειάς μας. Είμαστε εδώ, μας γεμίζει αυτό από τα παιδιά. Θέλουμε να έχουμε χαρούμενα παιδιά, χαρούμενους γονείς, να φεύγουμε όλοι με το χαμόγελο, να διασκεδάζουμε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν εκπληκτικό το τουρνουά. Περάσαμε υπέροχα και γεμίσαμε τις μπαταρίες μας. Σε σύγκριση με το περσινό, φέτος, πώς... Κάθε χρόνο είμαστε και καλύτεροι. Κάθε χρόνο είμαστε και καλύτεροι. Προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερες ομάδες, να διεξάγουμε πιο δυνατούς αγώνες. Βέβαια, στους αγώνες που συνδεξάγουμε δεν έχουμε ούτε σκορ, ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο. Είναι μια γιορτή. Να παίξουμε, να χαρούν ποδόσφαιρο, να γεμίσουν τα παιδιά ποδόσφαιρο και να φύγουν χαρούμενα από το τουρνουά μας. Και να θέλουν του χρόνου να ξαναρθούν. Αυτό είναι επίτευγμα το οποίο έχουμε καταφέρει. Ότι φέτος δεν προλάβανε να πάρω ομάδες τηλέφωνο, με πέραν ίδιες ομάδες και μου λέγανε πότε θα κάνεις το τουρνουά για να έρθουμε. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι κάνουμε κάτι καλά, ότι πάμε κάπου καλά. Και αυτό μας γεμίζει ότι δουλεύουμε σωστά, ότι πραγματοποιούμε κάτι σωστά. Και ο Ανδρέας που ήρθε εδώ και μας βοήθησε, τα πράγματα που είδε, του άρεσαν πάρα πολύ αυτό που διοργανώνουμε στο τουρνουά. Μας έδωσε τα εύσημα. Αυτό είναι σημαντικό τώρα, ότι η ίδια η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μας δίνει τα εύσημα, ότι διοργανώνουμε κάτι πολύ ωραίο, το κάνουμε κάτι πολύ σωστά. Με την ευκαιρία τώρα που τον έχουμε μαζί μας, να μας πει δύο λόγια. Πώς ακριβώς, καλησπέρα, καλώς έχετε έρθει εδώ πέρα στην περιοχή μας. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εσάς, αλλά πάνω απ' όλα τον φίλο μου τον Τίτο και όλους τους ανθρώπους που με υποδέχτηκαν εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Μας έδωσε την καλύτερη πάσα όσον αφορά το τουρνουά και έχει να κάνει κυρίως με τα παιχνίδια που δεν έχουν σκορ, τα παιχνίδια τα οποία δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα, γιατί πάνω απ' όλα ο Τίτος, από ό,τι φαίνεται και οι συνεργάτες του και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που συμμετείχαν, θέλουν να έχουν σε πρώτο πλάνο τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και σαν Παναθηναϊκός αλλά και σαν άνθρωποι, πρωταγωνιστές να είναι τα παιδιά, να μην έχουν το άγχος του αποτελέσματος, να τους νοιάζει μόνο να χαίρονται αυτό που κάνουν και μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, να μαθαίνουν από αντιπάλους και συμπαίκτες, αλλά πάνω απ' όλα να μαθαίνουν από τους προπονητές τους, να σέβονται πρόσωπα και καταστάσεις όπως είναι οι χώροι, οι αντίπαλοι και οποιοδήποτε άλλος μπλέκεται με το τουρνουά. Είδατε στα παιδιά αυτό που θέλετε να περάσετε, το εφαγωνίζεστε, το έχουνε? Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά κοιτώντας και τους γονείς και τους ανθρώπους που ασχολούνται, δεν γίνεται να ήταν διαφορετικά. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Υπάρχει ανιδιοτέλεια σε αυτό που κάνουν. Φάνηκε ότι δεν τους ένοιαζε, δεν ασχολήθηκαν με διαιτητή, δεν ασχολήθηκαν με χρόνους. Τους ένοιαζε μόνο το παιδί να μπει μέσα και να παίξει. Το είδα σε πολύ μεγάλο βαθμό και χαίρομαι πραγματικά που δίπλα στον Τίτο κάθισα δύο μέρες και μπόρεσα και είχα την ευκαιρία να δω όλα αυτά. Αυτά που θα μεταφέρετε τώρα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι εμπεριλείψει λίγο να μας πείτε ποια θα είναι. Το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό που μου μετέφερε ο Τίτος εμένα, αυτά που κρατάω για τον εαυτό μου. Γιατί υπάρχει μια σχέση πραγματικά πολύ ειλικρινής και πολύ καθαρή. Άρα μέσω του Τίτου κάποια από αυτά τα κρατάω για τον εαυτό μου, γιατί εγώ τα έζησα εδώ, αλλά οπωσδήποτε και στους υπόλοιπους συναδέλφους μου και στους ανθρώπους που είναι στο Παναθηναϊκό θα πω ότι εκεί πάνω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά σπαταλάνε χρόνο, κουράζονται, παραμελούν οικογένειες, γιατί γνώρισα για τις οικογένειές τους, ώστε να φέρουν στο επίκεντρο τα παιδιά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες. Βλέπω ότι κάνουν προσπάθεια τα παιδιά να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα σταθερό περιβάλλον. Οπότε είναι χέγγιο αυτό να γίνεται όλο και καλύτερο χρόνο με τον χρόνο. Ελπίζω να βρει και την ανάλογη υποστήριξη από όλους εμάς. Εμένα προσωπικά θα με έχει στο πλευρό του και θεωρώ και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ώστε και τα επόμενα χρόνια να είμαστε εδώ, όχι μόνο στα λόγια, έμπρακτα, και να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά στο άμεσο μέλλον. Αυτό θα έλεγα στην συνέχεια, εάν η συνεργασία σας είναι τόσο καλά δομημένη, ώστε να συνεργαστείτε και στο μέλλον. Ήταν καλά δομημένη, πιστεύω, αν και δεν τον ήξερα, γιατί έχει ανθρώπους στον Παναθηναϊκό που μπορεί και μιλάει. Θεωρώ ότι ακόμα τώρα μπήκε ακόμα ένα λιθαράκι μέσω της δικιάς μας γνωριμίας. Γιατί εμένα, είτε είμαι στον Παναθηναϊκό είτε όχι, προσωπικά, άμα με θέλει, θα είμαι εδώ να το στηρίξω. Ο Ανδρέας, πλέον
είναι φίλος. Αυτό που είπε ο Ανδρέας, βέβαια, συμπληρώνω ότι όπου και να πάει ή όπου και να πάω, είτε εγώ δεν ασχολούμαι, είτε ο Ανδρέας σταματήσει να ασχολείται, για μένα ο Ανδρέας ήταν φίλος. Ήρθε εδώ 2 μέρες, το έχω ξαναπεί, είναι ένα εκπληκτικό παιδί, ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που πριν λίγο ήμασταν εκεί πίσω, έστεινε κονάκια και μας δείχνει ασκήσεις που θα μπορούσε να έρθει να παρακολουθήσει και να φύγει. Ήρθε και από την πρώτη μέρα που ήρθε μέχρι και σήμερα, μάζευε τα μπουκάλια τα άδεια. Μας δείχνει προπονήσεις συνέχεια. Όπου σταθεί και προσπαθεί, μας βοηθάει. Αυτό το πράγμα, αυτόν τον άνθρωπο, εγώ τον έχω βάλει πολύ ψηλά. Πιο ψηλά από οποιοδήποτε άλλο είχα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που όπως ξέρει ο Ανδρέας, ξέρω κάποιους ανθρώπους που επικοινωνούσα. Πλέον ο πρώτος μου στόχος είναι να μιλάω με τον Ανδρέα, γιατί ο Ανδρέας μου έφερε τεχνογνωσία στην ομάδα. Και αυτό με βοηθάει να πάω να ανέβω κι εγώ ένα σκαλοπάτι. Είναι, σου ξαναλέω ακόμα μια φορά, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Εκπληκτικός άνθρωπος και εκπληκτικός προπονητής. Αυτό. Και τον ευχαριστώ μέσα τα βάθη της καρδιάς μου που βρέθηκε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πραγματικά και γιατί μου έδωσε και τη δυνατότητα να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους και να έρθω σε ένα μέρος που δεν είχα ξαναέρθει και πραγματικά και η πόλη σας και οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ φιλόξενοι και πολύ καθαροί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού. Του χρόνου ο Ανδρέας θα είναι πάλι εδώ. Να είστε και πιο σύντομα. Πιο σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.